αλλά αυτός ο λαός έχει εξαιρετικές δυνάμεις και πλούτο παράγει και θέληση έχει και μπορούμε να προχωρήσουμε πραγματικά να υπάρχει δημόσιος πυλώνας σε όλες τις στρατηγικές μέσα της τομής. Χωρίς δημόσιο ισχυρό πυλώνα που θα δίνει τις κατευθύνσεις και στις τιμές και στην τεχνολογική ανασυγκρότηση και στις εργασιακές σχέσεις δεν γίνεται. Και το ίδιο είναι και για τα λιμάνια και το 80 τι κακό είχε. Κύριε Καραγκούνη, τι κακό είχε. Η δικιά μου γενιά που είναι του 80 ζει καλύτερα από εσά. Δεν το έχετε καταλάβει. Ευχαριστώ για τον κόσμο που μας επιφυλάξατε. Δεν το έχετε καταλάβει, κύριε Καραγκούνη. Ευχαριστώ πολύ για τον κόσμο που επιφυλάξατε. Εγώ σας έχω πει ότι αισθάνομαι ενοχές. Αυτή να καλά κάνετε και αισθάνεστε ενοχές. Διότι κληροδοτούμε, στη γενιά σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για αυτά που επιφυλάξατε στην νεολαία. Δεν έχετε σύνταξη. Έχετε δίκιο σε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πούτσο. Οι προσδοκίες που είχατε όμως κιόλας εσείς που επιφυλάξατε την δική μας γενιά. Λοιπόν, δυστυχώς δεν σας τις κληροδοτούμε. Λοιπόν, ήρεμα, ήρεμα. Αυτό έχετε δίκιο. Κύριε Αδρέατα, μην στηρίζεστε όμως. Στους να αλλάξουμε και πέντε πράγματα, κύριε Πούτση. Και στους μπόμπολες. Τα ίδια θα μείνουμε, κύριε Πούτση. Καλά, δεν το καταλαβαίνω. Όχι, κάνει όλο ο κόσμος, κύριε Πούτση. Γιατί επιμένετε ότι εσείς δεν πρέπει να το κάνετε. Όλος καλά ο κόσμος. Δεν πάει καλά η Ιταλία, η Γερμανία. Δεν πάει κανένα καλά. Η κρίση δεν είναι δομική, ότι δεν πιάνει όλους αυτούς. Ακούστε με λίγο, τι λέτε τώρα. Ποιος σας είπε ότι πάει καλά. Ότι υπάρχει μια εξίσωση αμήλικτη. Η αμήλικτη αυτή εξίσωση σου λέει ότι πόροι δεν υπάρχουν. Υπάρχει μόνο η φορολογία. Υπάρχει μόνο οι επενδύσεις. Εσείς λέτε όχι στις επενδύσεις. Αν πούμε όχι στις επενδύσεις, τότε όλα θα επιβαρυνθούν στη φορολογία. Θα τα δώσουμε στους δανειστές. Εκτός αν εσείς πάτε σε κάποια χώρα και σας δώσει χρήματα. Τα δίνετε στους δανειστές και δεν έχετε το κουράγιο να πείτε ότι δεν είναι βιώσιμο το χρέος. Το κρίσιμο ζήτημα δεν μπαίνει στο τραπέζι. Δεν μπαίνει στο τραπέζι. Γιατί δεν έρχεστε στη διαπραγμάτευση για το χρέος. Τι είμαστε, κολαούζοι είμαστε. Γιατί είστε κολαούζοι. Όλες οι χώρες κρατάνε μυστικά, δεν έχουν διαπραγματεύσεις. Όλες οι χώρες που είναι σε μνημόνιο. Ασφαλώς και είναι δυνατόν. Εσείς είναι δυνατόν να το λέτε. Όλες οι χώρες που είναι σε μνημόνιο έχουν συνεννοηθεί μεταξύ τους και έχουν βγει. Είναι το κούρεμα του μεγαλύτερου μέρους. Το λέμε και εμείς αυτό. Δεν το λέμε εμείς τα διαπραγματεύσουμε. Ποτέ ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βενιζέλος δεν έχουν αποφύγει από ότι είναι βιώσιμο. Βιώσιμο το χρέος. Τι? Και το ξέρετε. Δεν έχουμε αποστεί. Δεν είναι βιώσιμο. Ελάτε στη διαπραγμάτευση, κύριε Πούτση. Αντί να ζητάτε το τότε γιατί να κάνουμε ρύθμιση του χρέους. Μην κάνουμε καλά. Ελάτε στη διαπραγμάτευση. Δεν τα περιμένετε λίγο. Τότε γιατί να κάνουμε ρύθμιση του χρέους. Όλο τον 21ο αιώνα μέχρι το 2070 κάτι τέτοιο. Γιατί να κάνουμε ρύθμιση του χρέους. Γιατί τρέχαμε στο γύρο που και λέγαμε. Ο οποίος είναι απίστευτο με αυτή την εμπειρία και την τεχνοκρατική συγκρότηση που έχει. Ρύθμιση του χρέους, λέει ότι η ρύθμιση είναι να πάει μέχρι στο διηνεκές το χρέος. Ναι, να διευρυνθεί με αυτό μικρά επιτόκια. Ρύθμιση γιατί πιστεύουμε ότι είναι βιώσιμο και αυτό θέλουμε να κάνουμε ρύθμιση. Για απαντήστε μου. Βεβαίως. Αν πιστεύουμε ότι είναι θέλετε λεπτό, ότι είναι εισπράττουμε, ό,τι εισπράττει και ό,τι πλούτος παράγεται από αυτό το λαό, να το δίνουμε στους δανειστές και στους εταίρους. Δεν έχετε τώρα, το κουράγιο της σύγκρουσης. Κύριε Βούτση, χρήματα θα μας πείτε πώς θα βγουν στη χώρα. Λοιπόν, όχι, 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 μα το έχετε πει εσείς σας, λέω. Τα 12,5 δις από τα 20 εκατομμύρια τουρίστες. Ελάτε να δούμε πού πηγαίνουν. Εσείς στον τουρισμό. Μήπως πηγαίνουν στους θύλακες. Βγήκε ο ΣΕΤΕ, ας πούμε, προχθές. Έχει πάρει εργασιακά. Και άσχημα τα πράγματα. Εργασιακά. Με σας παρακαλώ. Έχει πάρει μπόνους εργασιακά ο ΣΕΤΕ. Έχει διπλασιάσει ή μάλλον υποδιπλασιάσει το μισθό και το εργατικό κόστος. Έρχονται 20 εκατομμύρια τουρίστες και αυτός ο πλούτος αντί να μπαίνει στην πραγματική οικονομία πηγαίνει σε θύλακες κερδοσκόπων μέσα στην κρίση. Δεν γίνεται και τίποτα καλό σε αυτή τη χώρα, κύριε Βούτση. Δεν γίνεται τίποτα καλό. Από μόνο είναι του κοπέ. Μάτρα, μίζερα, θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να τα λύσουν. Κύριε Αδρέτα, διόρθετε. Θα αλλάξουμε λίγο θέμα.